συνεχίζουμε δεύτερη μέρα. Εκείνο ποιο βουνό είναι δεν ξέρω. Από πίσω είναι η Αθήνα. Με αφορμή τα σχόλια που κάναμε, που διάβασα από φίλους ίσως και συναδέλφους κάτω από τα σχόλια που κάνουν από τα βιντεάκια, ανέφερε κάποιος φίλος ότι σε ένα σύστημα όπως είναι αυτό ηλιακού πάνω, μπάφερ εδώ και ζεσταίνει το μπάφερ για θέρμανση, δεν χρειάζεται ο αυτόματος πληρώσεως. Ο αυτόματος πληρώσεως για μένα επιβάλλεται και όχι απλά χρειάζεται. Μου λες δεν χρειάζεται αυτόματος πληρώσεως. Ορίστε. Ο αυτόματος πληρώσεως αυτή τη στιγμή είναι εκτός. Ακριβώς από εδώ κάτω έχω μια βάνα ταπωμένη για λόγους ασφαλείας και η οποία είναι βάνα κένωσης, αλλά ταυτόχρονα μπορώ από εκεί να κουμπώσω την πρέσα μου και να βάλω μέσα αντιπηχτικό στο σύστημα του ηλιακού αν θέλω. Ο αυτόματος πληρώσεως είναι ένα εξάρτημα πολύ παρεξηγημένο, γιατί όπως λέει και ο κανονισμός, δεν πρέπει να βάζουμε αυτόματο πληρώσεως π.χ. ακόμα και στον λέβητα του αερίου. Δεν πρέπει να βάζουμε εδώ, ναι, αλλά ο πελάτης, Παύλα φίλος, τι θα κάνει σε περίπτωση όπως την προκειμένη περίπτωση που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αυτόματο εξαριστικό πάνω στο σύστημα που χάνει εδώ και ένα χρόνο, χάνει νερό. Ο πελάτης το έχει καταλάβει βλέποντας να τρέχουν νερά από τη σκεπή του, που δεν είχε καταλάβει για ποιο λόγο τρέχουν τα υγρά αυτά τα νερά. Αυτόματος πληρώσεως. Ένας είναι αυτός ο οποίος είναι ένας αυτόματος πληρώσεως της σειράς. Παίζει μεγάλο ρόλο ο αυτόματος. Γεια σου Γιάννη. Ευχαριστώ. Εδώ υπάρχει ένας άλλος αυτόματος πληρώσεως. Πιάσουν στα χέρια Γιάννη αυτός ο μικρός, που ήταν συνδεμένος στο δίκτυο, ο οποίος τι μάρκα είναι. Εδώ πάνω τι λέει. Έχει αυτό το τυπά. Βαλβονέτη. Βαλβίδα. Εδώ τι γράφει. Τζιακομίνι. Τζιακομίνι. Είναι ένα ωραίο, αν και μικρό στο μάτι, ένα φανταστικό μηχάνημα, το οποίο όμως άμα το ψάξεις από εδώ, βγάλε λίγο το... ούτε να καναβώνω, δεν ξέρω. Εδώ μέσα έχει τη σιτούλα του και άμα προσέξεις θα βρεις μέσα έχει κάτι σκουπιδάκια. Πρέπει να ξεβιδώσουμε από κάτω να καθαρίσουμε τον αυτόματο πληρώσεως. Ο αυτόματος πληρώσεως είναι ένα σοβαρό εξάρτημα που τι κάνει αυτός. Όπως λέει, πολύ απλά όπου χρειαζόμαστε για κάποιο λόγο να συμπληρώσουμε νερό, αντί να το κάνουμε χειροκίνητα, θα το κάνει αυτόματα. Έτσι Γιάννη, ναι. Σε οποιοδήποτε σύστημα είναι αυτό, είτε ηλιακού, είτε λέβητα πετρελαίου, είτε. Σε όλα τα κλειστά. Ωραία, πιάσε στα χέρια σου τώρα αυτόν τον αυτόματο πληρώσεως. Εδώ έχουμε έναν, τι μάρκα είναι αυτός? Καλέφι. Δηλαδή, τι να συγκρίνω τώρα αυτό εδώ. Ο κορμός του πρώτα απ' όλα είναι ένα θηρίο και μισό. Βέβαια από εδώ και πέρα μετά βάζουμε μια βαλβίδα αντιπιστροφής Γιάννη για περίσσια ασφάλεια, γιατί ενώ έχει ο αυτόματος πληρώσεως δικαιότητα βαλβίδα αντιπιστροφής, εμείς βάζουμε μια έξτρα που και στις βαλβίδες αντιπιστροφής έχει ποιότητες, έτσι. Αυτή είναι μεταλλικά εντελώς. Ναι. Εδώ πέρα βάζουμε το φιλτράκι που είπαμε, το οποίο σε προστατεύει από σωματίδια κτλ. Και φυσικά μια βάνα. Θέλεις να βγάλεις εκτός τον αυτόματο πληρώσεως, πολύ απλά κλείνεις τη βάνα. Έχει αυτόματος πληρώσεως αυτή τη στιγμή και με 17 ευρώ ξεκινάει ένας αυτόματος πληρώσεως και φτάνει τους 50, 60, 70, 100 ευρώ, 120 ευρώ. Δηλαδή μην κολλάμε στον αυτόματο πληρώσεως ότι δεν χρειάζεται αυτόματος πληρώσεως. Επίσης, πάνω έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με το εξαριστικό, το οποίο μπαίνουν στα ηλιακά. Μα πάνω στα ηλιακά στους συλλέκτες δεν βάζουμε ένα απλό εξαριστικό το οποίο το βάζουμε π.χ. στη θέρμανση, η οποία θέρμανση δουλεύει maximum στα 3 bar και με 90 άντε 100 βαθμούς. Πάνω στους συλλέκτες θα βγάλουμε το χαλασμένο το αυτόματο εξαριστικό και θα βάλουμε ένα της Watts, το οποίο έχει τη διπλάσια τιμή τουλάχιστον, αλλά η κατασκευή του Γιάννη είναι τέτοια που να αντέχει στην ταλαιπωρία. 140 βαθμούς. 140 βαθμούς. 160 πόσο λέει. Πού το λέει. 160. 160 βαθμούς. Δηλαδή δεν μπορείς να συγκρίνεις τις προδιαγραφές που έχει το ένα αυτόματο εξαριστικό με το άλλο. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Ναι,
Μου λες τώρα, φίλε, ότι δεν χρειάζεται, μάλλον δεν μπαίνει αυτόματος πληρώσεις εκεί πέρα, αλλά ο ιδιοκτήτης τι θα κάνει, Γιάννη, όταν δεν έχει την τεχνογνωσία. Ή του λες πολύ απλά, άμα πέσει, βάζουμε εδώ πέρα το θερμοϋψόμετρο, έρχεται πολύ απλά ο πελάτης, ας το πούμε, βλέπει αν έχει πέσει η πίεση, ή εδώ ή εδώ, και πολύ απλά ανοίγει τη βάνα και συμπληρώνει ο αυτόματος πληρώσεως. Μόλις έρθει εκεί που είναι, την κλείνει πάλι τη βάνα και ο αυτόματος πληρώσεως είναι εκτός. Δηλαδή, άμα δεν βάλω αυτόματο πληρώσεως, τι θα βάλω? Θα βάλω μια σκέτη βάνα και θα συμπληρώνει ο πελάτης? Θα φωνάζει κάθε τόσο τον υδραυλικό να το συμπληρώνει αντιπηχτικό? Ας μιλήσουμε και για το αντιπηχτικό ή αντιψυχτικό που βάζουμε μέσα στα κλειστά κυκλώματα, είτε ηλιακός λέγεται αυτός ή κλειστό κύκλωμα καλοριφέρ κτλ. Το καλύτερο ευρώ μεταφοράς θερμότητας, Γιάννη, είναι το νερό. Ναι. Το νερό. Μπορεί να μην το ξέρουμε όλοι, αλλά λέει ότι το καλύτερο ευρώ μεταφοράς θερμότητας είναι το νερό. Βάζουμε αντιπηχτικό μέσα σε ένα κύκλωμα για προστασία από την παγωνιά, που και αυτό είναι υπερβολή, δεν θέλει υπερβολή, θέλει δηλαδή σωστό μέτρημα του αντιπηχτικού, την αναλογία, να πετύχει στις ιδανικές συνθήκες. Ναι, με λιπαίνει τον κυκλοφορητή ως ένα σημείο. Και λέει ένας συνάδελφος ότι δεν πρέπει να βάζουμε ράβδο μαγνησίου και κάτι άλλα, τα σχόλια που μου είπατε από κάτω, παιδιά, και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα σχόλια, έτσι. Τα βίντεο είναι τροφή για σκέψη, να προβληματιστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις κτλ. Απαγορεύεται, ο άλλος μου λέει, το ανώδιο μαγνησίου. Το ανώδιο μαγνησίου από τη στιγμή που έχω χαλκοσωλήνα επιβάλλεται. Και μου γράφεις, φίλε, από κάτω ότι κίνδυνος για... Τι μου είπες εκεί πέρα, για δηλητηρίαση? Κάτι είπες. Το ανώδιο δεν δημιουργεί δηλητηρίαση, γιατί άμα το σκεφτούμε, Γιάννη, εδώ μέσα υπάρχει ένας έλκο... Μπόιλερ, έχει αντίσταση και έχει μια ράβδο μαγνησία, με συγχωρείς, για κάνε με το χέρι σου, περίπου τόση, με το συμπάθειο, έτσι. Η ράβδος μαγνησίου που υπάρχει μέσα εδώ σε αυτό το μπόιλερ, το οποίο είναι σε άμεση επαφή με το νερό που κάνεις μπάνιο, έτσι, το συγκεκριμένο ανώδιο. Η ράβδος μαγνησίου δεν κάνει δουλειά μόνο στην ηλεκτρόλυση, κάνει και στην ηλεκτροχημική αντίδραση που δημιουργείται μέσα στο κύκλωμα. Μπράβο. Άρα, δεν θέλω να κάνετε σχόλια χωρίς να μου τα εξηγείτε ακριβώς, πρώτα απ' όλα, γιατί όταν υπάρχει ένας άσχετος ιδιώτης και τα λοιπά, δημιουργούμε σύγχυση. Θα ήθελα να μιλάμε με επιχειρήματα. Ναι, μπορεί για κάποιο λόγο να μην κάνει ο αυτόματος πληρώσεως, ένας μάπα αυτόματος πληρώσεως των 17 ευρώ χωρίς τίποτα προστασία, έτσι. Αν βάλουμε όμως ένα πολύ καλό μηχάνημα, φέρε λίγο τον αυτόματο πληρώσεως, και εσύ σαν μάστορας ή εγώ τον προσέξουμε, σε ό,τι τον προστατεύσουμε σε ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία του, δηλαδή αυτό το θηρίο τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να σε προδώσει, ρε φίλε. Εγώ αυτό το μηχάνημα, αυτόν τον αυτόματο πληρώσεως, θα τον έβαζα άνετα και σε έναν λέβητα αερίου. Είμαι τόσο σίγουρος για τη λειτουργία του, έτσι. Αυτά τα λίγα, προχωράμε εδώ πέρα στη σπηλιά, όχι, δεν του ταβέλει εδώ. Προχωράμε, υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στην αγορά, ποιότητες, υπάρχουν αυτόματοι πληρώσεως και τα λοιπά, παιδιά, που αν τους βάλεις σωστά και τους προστατεύσεις, γιατί και αυτοί θέλουν προστασία, δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ. Και συντήρηση. Συντήρηση. Μπράβο, Γιάννη. Έλα πιο κοντά. Συντήρηση. Συντήρηση σημαίνει... Μια σκοτώσω, κέρνω ένα καφέ το μάστορα να τα ελέγξει. Έτσι. Όταν χαλάσει μετά γκρινιάζεται. Έτσι. Λίγο προσοχή, όλα τα εξαρτήματα παθαίνουν τις ζημιές από την ποιότητα του νερού. Έτσι, μιλήσαμε με τον Νίκο, το πρώτο πράγμα που έκανε το παλικάρι, πήγαν φέρανε δύο φίλτρα νερού. Αυτά είναι τα κλασικά τα φίλτρα του νερού, το νήμα όπως είπαμε, το ΙΣΥΤΑ και το νήμα εδώ πέρα. Τα κοστολόγια δεν είναι απαγορευτικά, προστατεύεις όλη την εγκατάστασή σου. Όλα τα πάντα. Λίγο προσοχή, όμορφα να γίνουν όλα νοικοκυρεμένα τα πράγματα. Τι να πω εδώ πέρα, όπως ο κανονισμός με απαγορεύει και τη βάνα που επιμένω εγώ εδώ πέρα για το δοχείο διαστολής. Αυτό το δοχείο διαστολής, κάλλιστα τώρα μπορείς να κλείσεις τη βάνα, να το πάρεις στα χέρια σου. Εντάξει, ο κανονισμός λέει να μην μπαίνει... Ο κανονισμός λέει πολλά. Ο κανονισμός λέει ακόμα και εδώ πέρα ότι πρέπει να υπάρχει πυρήμαχη πόρτα και τα... Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το θέμα είναι η ελληνική πραγματικότητα, όπως λέμε συνήθως, και το τι μπορούμε να κάνουμε να βελτιώσουμε εμείς την όλη κατάσταση.
Άμα πιάσουμε τον κανονισμό που ο κανονισμός σωστά τα λέει, αλλά τι να πω τώρα. Αυτά τα λίγα ήταν μια μικρή παρένθεση στους φίλους με τα σχόλια από κάτω. Χαίρομαι πραγματικά να ανταλλάσσουμε απόψεις, σκέψεις, τεχνογνωσία, αυτή τη λίγη που έχουμε, να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, τα νέα παιδιά σαν τον Γιάννη που παρακολουθούν τα βίντεο, και φυσικά να ενημερώσουμε τον πελάτη, γιατί εγώ όλα αυτά τα χρόνια ένα πράγμα έχω καταλάβει, φιλαράκια. Όταν ο πελάτης, ο καλύτερος πελάτης είναι ο... Ενημερωμένος. Όταν ο πελάτης είναι ενημερωμένος, ξέρεις τι να του πεις, να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, και είναι ο καλύτερος πελάτης. Τέλος.